πάνω το ότι υπάρχουν μηχανήματα τα οποία δουλεύουν και κάνουν καλά τη δουλειά τους στην είσοδο του Χιτά της Φυλής. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί νομίζω ότι αξίζει να έχουν και οι πολίτες μία σιγουριά ότι τελικά τα πράγματα ελέγχονται. Υπήρξε λοιπόν εντοπισμός ραδιενεργού φορτίου. Ξέρετε ότι όταν έρχεται ένα όχημα και ελέγχεται, το καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ξέρεις τι είναι μέσα ραδιενεργό. Επιστρέφεται με βάση την ομοθεσία στον αποστολέα του κατά κάποιο τρόπο, που ήταν ο Δήμος. Στην περιοχή του Βιοπά της Λαβριωτικής υπήρχε ένας χώρος στον οποίο, ας το πούμε έτσι, ρίχνανε μπάζα, ένας χώρος πρώην ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, οριοθετημένος, στον οποίο διαλέξαμε εκεί να γίνει έρευνα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Σε συνεργασία με την ΕΜΑΚ και με την αστυνομική διεύθυνση έγινε έλεγχος πρακτικά με μηχανήματα. Έγινε αξιολόγηση του φορτίου έτσι ώστε να διαπιστώσουμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο έχει αυτή την ακτινοβολία. Είναι μια παρτίδα ιωδίου, ας το πούμε έτσι. Και βέβαια, κοιτάξτε, προς το παρόν θα πρέπει, επειδή γίνεται προανάκριση και ψάχνουμε να βρούμε και την πηγή. Διότι όταν είναι μέσα σε ένα όχημα, μέσα σε ένα κοντέινερ, δεν μπορεί να ξέρεις από ποια δραστηριότητα. Δηλαδή ήταν ένα κοντέινερ κλειστό, δε. Πώς είναι δηλαδή, ήταν σκουπίδια. Ήταν απόβλητα τα οποία πηγαίνανε για απόρριψη. Επειδή σας λέω ότι γίνεται έρευνα στην περιοχή, τώρα πρακτικά εκεί είναι. Η πυροσβεστική δια της ΕΜΑΚ, η αστυνομική διεύθυνση, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και ο Δημόκριτος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έγιναν οι πρώτες διαδικασίες. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πράγματι ραδιενεργή εκπομπή, ας το πούμε έτσι. Έχει απομονωθεί. Για να ανησυχάσει πρώτα από ο κόσμος. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Είναι οριοθετημένο και το ελέγχουμε. Νομίζω ότι έτσι όπως έγινε, ακολουθήθηκαν οι κανόνες και δεν υπήρχε καμία προσβολή της ανθρώπινης υγείας σε κανένα τμήμα. Ναι, αλλά λέω και το γυρίζουν πίσω. Ορίστε. Το γυρίζουν πίσω. Θα πρέπει να βρούμε σε ποιον ανήκει. Θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και μετά να διατεθεί νομίμως. Άρα από εδώ και μπρος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε από τους εργαζόμενους ή τα σώματα ασφαλείας και περιβάλλοντος που είναι κοντά του, ούτε από τη διάθεση. Αυτό είναι το πρέπει όμως να βρούμε την πηγή, διότι πραγματικά, γι' αυτό σας λέω ότι επειδή γίνεται προανάκριση, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, διότι πρέπει να βρούμε από ποια δραστηριότητα προήλθε και πώς παρανόμως διατέθηκε προς το δρομολόγιο του Χιτά Φυλής. Κύριε Φαμέλε, αυτό είναι λοιπόν ένα κοντέινερ το οποίο το εντοπίσαμε. Το εντοπίσανε τα όργανα που υπάρχουν εκεί πέρα, μέτρησης, οι αρχές, και λειτουργούν, είπατε, για όλα τα οχήματα που μπαίνουν μέσα. Υπάρχει, γιατί το λέω αυτό, να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Μην νομίζει ότι αυτό είναι αυτό που πιάσαμε, αλλά μπορεί να περνάνε, άλλα 10 και να έχουν ρίξει ραδιενεργά. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι η χώρα γενικώς δεν ήταν απολύτως εξοπλισμένη, όχι όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις δεν είναι σημερινές. Δεν θέλω να επιχαίρω ότι η κυβέρνηση έβαλε τέτοιες εγκαταστάσεις. Ναι. Αυτό που έγινε στο τέλος του 2016 ήταν ότι για πρώτη φορά αποκτήσαμε σχεδιασμό διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και πλέον ιστορικά επικίνδυνα απόβλητα, τοξικά λεγόμενα, τα οποία ήταν αποθηκευμένα, δεν είναι ραδιενεργά. Έτσι, να μην έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Και αυτά έχουν αρχίσει και παίρνουν τον δρόμο της ασφαλούς διαχείρισης. Άρα, έχουμε επαρκή έλεγχος προς τα ραδιενεργά και επίσης επιλύουμε τώρα και το θέμα των τοξικών και επικινδύνων. Το ότι έχει 8 μέρες χρειάζεται, έχει μηζωή, λέει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι θα παραμείνουν εκεί οι 8 μέρες και μετά θα μετακινηθούν. Σας είπα ότι με βάση όλους τους κανόνες θα γίνει η διάθεσή τους αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ασφαλούς διάθεσης. Άρα δεν θα έχει καμία, αν θέλετε, ραδιενεργή δραστηριότητα, ενεργή δραστηριότητα όταν διατεθούν. Θα γίνει απενεργοποίηση και βέβαια ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε και την πηγή. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα ότι προλάβαμε και δεν τα ρίξαμε έτσι, αλλά το θέμα είναι και από πού έχουν προέλθει. Διότι από πού βγαίνουν αυτά τα ραδιενεργά απόβλητα, σε κάποια περιοχή, κάπου, τι ήταν ένα νοσοκομείο, είναι μια βιομηχανία, τι είναι αυτό το πράγμα? Παρότι επιστημονικά έχω, αν θέλετε, μια σχετική δικότητα, δεν θα ήθελα. Έχετε σκεφτεί κάτι, αλλά. Δεν θα ήθελα, εξαιτίας της θεσμικής μου θέσης, πρέπει να ολοκληρωθεί η προανάκριση. Ήδη η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί από χτες διερευνούν και έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Πότε θα έχουμε και υπάρχει και απαραίτητη προανάκριση. Κάποιες ανακοινώσεις. Δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται από τον έλεγχο. Εμείς τώρα ουσιαστικά αυτό που αποκαλύπτουμε είναι όλη τη διαδρομή του οχήματος, του κοντέινερ, πες το όπως θέλετε. Κρατάμε λοιπόν. Δεν θέλω να τα πούμε όμως αυτά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Το πρώτο θέμα. Το δεύτερο, με ασφάλεια δεν χειριστήκαμε το περιστατικό. Οι έλεγχοι υπάρχουν σε όλα τα φορτία, δεν έχουμε κάποιο ζήτημα τέτοιο και ακολουθούμε τη διαδικασία που πρέπει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δασικοί χάρτες. Έχει δημιουργήσει αναστάτωση. Βεβαίως. Δασικοί χάρτες. Διότι οι δασικοί χάρτες, οι πολίτες καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά που θεωρούν ότι τους ανήκουν. Είναι έτσι, είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι η εικόνα. Καταρχήν η χώρα μας
και σε αυτό το τομέα ήταν πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει χαρακτηρισμένες διδασκές εκτάσεις από τη συστάσεώς της και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, αλλά όλες ήταν άτολμες. Εγώ θεωρώ ότι ήταν άτολμες πολιτικά, γιατί νόμο σχετικό έχουμε από το 1998. Ναι. Δηλαδή, πέστε 20 χρόνια τώρα και σε αυτό το θέμα μεγάλη πολιτική ατολμία. Γιατί υπήρχαν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, θεωρείτε, κύριε Φάμελε? Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική ατολμία στηρίζεται στις μεγάλες πιέσεις και στα συμφέροντα που υπάρχουν στο θέμα. Αλλά και στην ανάγκη, η άποψή μου είναι ότι το προηγούμενο πολιτικό σύστημα και στην Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ τέριαζε να μην είναι ρυθμισμένα τα πράγματα για να μπορούν να λύνονται με τοπικές ρυθμίσεις ή προσωπικές. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα στοιχείο. Ο κάθε δήμος, ο κάθε κοινοτάρχης στο παρελθόν. Δεν ήταν ακριβώς στο επίπεδο του κοινοτάρχη. Μπορεί ακόμα και η παράταση που δινόταν από το πολιτικό σύστημα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάποιος έδινε χαρτί για το μη δασικό χαρακτήρα, για να εμπλέκεται ο δασάρχης. Αλλά ακόμα και η παράταση. Αλλά αν εγώ, κύριε Φάμελε, σε μια δασική έκταση είχα χτίσει τη βιλίτσα μου και δεν με πείραζε και κανένας. Δια της παρατάσεως γινόταν. Ακριβώς, με όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τις παρατάσεις που δινόταν συνεχώς. Είχαμε 20 χρόνια λοιπόν νομοθετημένο περιβάλλον. Για να μην πω πως δεν είχαμε νομοθετημένο. Πάντως νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα ήταν υποχρέωσή μας να προσεγγίσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να απογραφούν οι δασικές εκτάσεις. Για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο. Θα ξέρει ο καθένας μετά που θέλει να αναπτύξει μια δραστηριότητα αν είναι νόμο ή όχι και δεν θα εξαρτάται ούτε από πράξη χαρακτηρισμού, ούτε θα υπάρχει μια προσωπική σχέση με τις υπηρεσίες και δεν θα υπάρχουν και αυτά τα χατήρια τα πολιτικά. Από πού προκύπτουν αυτοί οι δασικοί χάρτες όμως, διότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Επειδή ακριβώς υπάρχει η συνταγματική προστασία του δάσους και το έχουμε ξεκαθαρίσει στη χώρα μας, προκύπτουν από την παλαιότερη διαθέσιμη πληροφορία που έχουμε και αυτή είναι η αεροφωτογραφία του 1945. Αυτές είναι οι παλιότερες. Υπάρχουν και άλλες βέβαια, μετά το 1945, αλλά η ανάλυση, αν θέλετε, της χρονικής σειράς φτάνει μέχρι το 1945. Πρακτικά τι έκαναν τώρα οι δασικές υπηρεσίες από το 1998 μέχρι σήμερα, μαζί με μελετητικά γραφεία και με όλη αυτή την προετοιμασία? Είχαν ετοιμάσει χάρτες οι οποίοι είχαν απογράψει με βάση τις αεροφωτογραφίες, τις σημερινές και τις παλιές, τις δορυφορικές και τις αεροφωτογραφίες, ποια ήταν η κατάσταση των χρήσεων. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι δασικοί χάρτες δεν επηρεάζουν την ιδιοκτησία. Δεν εξετάζουν αν είναι του αγρότη, αν θέλετε, ή του οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή του κράτους. Εξετάζουν το χαρακτήρα και πρέπει να χαρακτηρίσουν πρώτα την έκταση για να έρθει στη συνέχεια, το δασικό κτηματολόγιο για να μπορέσει να οριοθετήσει τις ιδιοκτησίες. Να καταλάβουμε κάτι σε αυτό. Μπορεί όμως κάποιος να καλλιεργήσει. Ακριβώς. Να δούμε λίγο αυτό το στοιχείο. Υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μας, η οποία μάλιστα αναφέρεται σε δύο νομοθετικά κείμενα που δίνει τη δυνατότητα σε εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις, οι οποίες ήδη καλλιεργούνται, να παραχωρηθούν είτε κατά χρήση είτε κατά κυριότητα στον αγρότη, μιας και προφανώς μιλάμε για 70 χρόνια από το πρώτο σημείο αναγνώρισης. Και μπορεί πράγματι οι παππούδες των σημερινών αγροτών να είχαν κάνει κάποιες παρεμβάσεις σε κάποιες δασικές περιοχές. Αυτή η νομοθεσία υπάρχει και μάλιστα για τις χρονικές περιόδους πριν το 1974 υπάρχει δυνατότητα και κατά κυριότητα να παραχωρηθεί η έκταση, όχι μόνο κατά χρήση. Και γι' αυτό το λόγο, καλό θα είναι να υπάρχει δυνατότητα. Δικαστικά. Όχι, πρέπει να γίνει μια αίτηση στη δασική υπηρεσία, η οποία προβλέπει πρώτα απ' όλα μια περιγραφή της αγροτικής καλλιέργειας, γιατί είναι μόνο για αγροτική χρήση, δεν είναι για κατοικία. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μην δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι μπορούν να αφήνουμε τα δάση για να γίνονται βίλες και μεζονέτες. Αυτό νομίζω ότι έχει τελειώσει και το έχουμε συμφωνήσει σαν ελληνική κοινωνία. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν, το αντίτιμο αντιστοιχεί περίπου στο μισό της αξίας του δάσους. Πρακτικά του φυσικού αποθέματος, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει αυτή η αγροτική καλλιέργεια. Και αυτή τη ρύθμιση την εξετάζουμε. Είναι μια υφιστάμενη ρύθμιση. Δεν είναι μια ρύθμιση την οποία την έχουμε κάνει εμείς. Δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας. Θέλω να σας απεικονίσω ότι η πραγματικότητα, η οποία ισχύει για 20 χρόνια στην Ελλάδα και τώρα γίνεται, έχει γίνει ίσως και αντικείμενο μιας ανησυχίας. Υπουργέ, να καταλάβω κάτι. Λέτε στην πράξη ότι εάν πληρώσω, και είπατε και πόσο κοστολογείται, τότε το δασικό μπορώ να το χρησιμοποιήσω εγώ και να το καλλιεργήσω. Για αγροτική χρήση. Για αγροτική αν είναι ήδη το πρώτο χερσωμένο. Που να ξεκαθαρίσω. Αν είναι χερσωμένο ήδη. Άρα μοιάζει να γίνεται πάλι μια προσπάθεια να μαζέψετε λεφτά από τον κόσμο. Ένα θέμα αυτό. Διότι δεν λέτε το θέμα του δάσους, αλλά δεν λέτε και το θέμα του αγρότη. Πρέπει να πληρώσει για να πάρει το δικό του το χωράφι, αν ισχυρίζεται και είναι πράγματι το δικό του. Τώρα με είναι καταπατημένο. Όχι, όχι, δεν είναι καταπατημένο. Μισό λεπτό. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα χωριά, στις περιοχές εκεί, δεν έχουν χαρτιά. Ξέρουν, πήγαινε από οικογένεια σε οικογένεια, το χωράφι, παίρνουν σε... και έχουν μάρτυρες που πηγαίνουν στα δικαστήρια. Βεβαίως, μάρτυρες. Έτσι, δεν είναι. Το θυμόσαστε. Το ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, στο δικό μου, για παράδειγμα, χωριό, εγώ
Έχω ένα που το έχει χαρακτηρίσει όταν πήγα στο κτηματολόγιο, το χαρακτήρισε δασική έκταση. Και είναι το γύρω-γύρω, είναι χωράφια δικά μου. Και αυτό έχει περάσει ο δρόμος από μέσα. Και παραμένει να είναι δασικό. Το άλλο μισό που έχει κόψει ο δρόμος μου το αναγνωρίζει ως δικό μου. Δηλαδή θέλω να πω, είναι περιπτώσεις, δεν έχει ενδιαφέρον. Ναι, τώρα νομίζω ότι έχουν μπει σε μια περιπτώση. Έχει όμως ενδιαφέρον το ότι είναι μεγάλος αριθμός των αγροτών που έχουν πρόβλημα. Ολόκληρες περιοχές έχουν τεράστια προβλήματα με αυτό το θέμα. Ωραία. Και μοιάζει να το λύνεται παίρνοντας χρήματα. Ωραία. Είναι λάθος η εικόνα μου. Ναι, είναι λάθος η εικόνα γιατί καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι νόμοι οι οποίοι επέτρεπαν και επιτρέπουν ακόμα την γεωργική εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων είναι νόμοι οι οποίοι γίνανε, αν δεν κάνω λάθος, το 79 ο πρώτος και το 2014 ο δεύτερος. Άρα, καμία ρύθμιση εις πρακτικού χαρακτήρα δεν έχει γίνει από την παρούσα κυβέρνηση και δεν έχει σκοπό την ίσπραξη χρημάτων ή την επιβολή χαρατσιού. Ταυτόχρονα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ακόμα και οι νόμοι που ισχύαν όσον αφορά την ανάρτηση δασικών χαρτών, που προέβλεπαν τέλη αντιρρήσεων, στην δική μας νομοθετική πράξη, η οποία κάναμε τώρα, μειώσαμε το τέλος αντιρρήσεων, γιατί υπάρχουν και επ' αυτού αντιδράσεις σχετικά με το ύψος του τέλους αντιρρήσεων. Να πούμε πόσο είναι. Να σας είναι πω, 20 λοιπόν... ευρώ 100 τετραγωνικά. Είναι ξεκινάει από το στρέμμα 45 ευρώ, πόσα είναι. Ναι. Αυτές ακριβώς είναι οι τιμές. 45 και 100, φτάνει μέχρι 3.600. Κοιτάξτε, 3.600 φτάνει σε αυτούς που έχουν πάνω από 300 στρέμματα στους τσιφλικάδες. Τους οποίους που έχουν και πολλά στρέμματα, από εκεί και πάνω δεν πληρώνουν. 3.600 θα πληρώσουν. Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ γιατί το κόστος αυτό είναι η λειτουργία των επιτροπών που θα αξιολογήσουν με τα ορθοφωτογραφικά δεδομένα, ουσιαστικά τα δορυφορικά δεδομένα, θα αξιολογήσουν την έκταση για να είμαστε και δίκαιοι, γιατί χρειάζεται και αυτό. Όμως θέλω να σας πω ότι και στο χρόνο ενστάσεων έχει δοθεί παράταση 15 μέρες. Ουσιαστικά ο νόμος των προηγούμενων κυβερνήσεων προέλεπε 45 μέρες ανάρτηση και το κάναμε 60. Και ταυτόχρονα και στο τέλος αντιρρήσεων υπάρχει μία έκπτωση ήδη της τάξης του 10%. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά για να μην γίνεται παρανόηση, επειδή σε κάποιες περιοχές έχω εισπράξει ερωτήσεις βουλευτών και της αντιπολίτευσης για το ύψος του τέλους των αντιρρήσεων. Θέλω να πω, μα εμείς μειώσαμε το τέλος των αντιρρήσεων σε σχέση με αυτό που είχαν νομοθετήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Συμφωνώ όμως ότι θα πρέπει να δούμε έτσι περαιτέρω το θέμα του ύψους του κόστους αντιρρήσεων. Κύριε Φαμέλη, υπάρχουν ακόμα όμως και κατοικίες. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε σπίτι το οποίο το είχα από τον παππού μου και ξαφνικά εγώ ήξερα και είχα και τίτλους, μου το εμφανίζεται να είναι μέσα στο δάσος. Σε αυτή την περίπτωση, κοιτάξτε, με βάζετε για την περιουσία μου, αυτό ισχυρίζεται ο κόσμος, να μπαίνω σε αυτή την διαδικασία και να προσπαθώ εγώ να αποδείξω το ότι δεν είμαι ο καταπατητής και να πληρώσω και από πάνω για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εάν δικαιωθώ, θα τα πάρω πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε. Τώρα έχετε βάλει αρκετές ερωτήσεις. Να τις πάρουμε τη σειρά. Καταρχήν, υπάρχουν παράδειγμα κάποιες περιπτώσεις που οι ενστάσεις, το τέλος αντιρρήσεων, αυτό το 20 ή το 40 ευρώ ή το 135, γιατί μέχρι τα 5 στρέμματα λίγο πολύ θα είναι οι περισσότερες αντιρρήσεις, γιατί είναι ανατεμάχιο και δεν αθροίζονται στον ιδιοκτήτη. Για να πάρουμε γεωμετρική πρόοδο σε υψηλότερη κλίμακα, δεν πληρώνουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέλη αντιρρήσεων. Είναι περιπτώσεις λοιπόν που γίνονται ατελώς οι αντιρρήσεις. Και αυτές είναι οι περιπτώσεις όπως είτε υπάρχουν οικισμοί, είτε υπάρχουν επικισμοί, είτε υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις. Όχι, αυτό αφορά πάρα πολύ την Αττική που θα αναρτηθεί στις 10 Φεβρουαρίου, διότι εμείς είχαμε ζητήσει από όλους τους Δήμους να μας στείλουν τα περιγράμματα οικισμών, οικιστικών πυκνώσεων, επικισμών και όλων των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ήδη από το Δασαρχείο. Άρα, σε περιοχές που έχουν γίνει ήδη πράξεις χαρακτηρισμού, τα τέλη αντιρρήσεων δεν καταβάλλονται ή αν καταβληθούν εκ παραδρομής, θα επιστραφούν στους ιδιοκτήτες της περιοχής, στους ενιστάμενους. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι παρότι πολλοί Δήμοι δεν στείλανε τα περιγράμματα, είναι περίπου μια εκτίμηση που έχουμε ότι το 40% των Δήμων δεν έχουν στείλει ακόμα τα όρια των οικισμών και τις περιοχές που πρέπει να εξαιρεθούν από το δασικό, από τη δασική ανάρτηση. Παρά τα αυτά, εμείς θα τον εφαρμόσουμε αυτή τη διάταξη, διότι προφανώς δεν φταίει σε τίποτα ο πολίτης. Είχαμε και μια συζήτηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον Δήμαρχο Αθηναίων το Σάββατο και θα οργανώσουμε μια ειδική συνάντηση για την Αθήνα, για την περιοχή της Αττικής, έτσι ώστε να επιταχύνουν ίσως οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες την παρέμβαση αυτή. Άρα, στην περίπτωση της κατοικίας, δεν υπάρχει νομίζω ότι καν τέλος αντιρρήσεων. Τώρα, υπάρχει περίπτωση βέβαια για την εκτός σχεδίου
δόμηση που είναι μόνο του ένα σπίτι σε ένα παλιό δασικό αγρόκτημα, όπου εκεί θα πρέπει να γίνει νέος χαρακτηρισμός. Για αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει το τέλος αντιρρήσεων. Θα επιστραφεί. Περίπτωση, αυτό, να επιστραφεί. Εγώ δικαιώθηκα. Πήγα λοιπόν και στο τέλος λέτε ναι, το παίρνεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αν υπάρχει ένα πρόδειλο λάθος της δασικής υπηρεσίας, θα κάνουμε αύριο μια σύσκεψη με όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας για να βρούμε τέτοιες περιπτώσεις και να τις δημιουργήσουμε σε ένα κατάλογο που μπορεί να πάμε σε εξαιρέσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι στις περιπτώσεις που ήταν δάσος το 1945, δεν μπορούμε να ζητήσουμε να επιστραφεί το τέλος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους δασολόγους για να αξιολογήσουν την περιοχή αυτή, έτσι ώστε να τύχει πιθανής έγκρισης το αίτημα του πολίτη, γιατί ουσιαστικά θα ζητάει να εξαιρεθεί από μια περίπτωση που ήταν δάσος το 1945. Εξαρτάται λοιπόν την περίπτωση. Αν όμως έχουν γίνει πράξεις στην περιοχή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει οριοθετηθεί μια περιοχή ως αγροτική και λόγω μιας φωτιάς μέσα σε μια ευρύτερη αναδασωτέα, αυτό δεν φαίνεται στους χάρτες. Είναι προφανές ότι αυτό δεν θα βαρύνει το πόσο. Μα δεν είναι δυνατόν. Να πάμε σε ένα άλλο. Μιλάμε για αποκατάσταση της αδικίας και σε μια επιστροφή της λογικής και στους δασικούς χάρτες. Το νερό ως κοινωνικό αγαθό. Η ανησυχία για τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη αυτή η συζήτηση και έρχεται από μακριά στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω με δύο βασικά ζητήματα τα οποία τη χαρακτηρίζουν. Το πρώτο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει δηλώσει στη συζήτηση που κάναμε με το άνοιγμα της συνταγματικής αναθεώρησης ότι η πρότασή μας θα είναι το νερό να μπει στα βασικά συνταγματικά, στα συνταγματικά προστατευμένα αγαθά, ότι παραμένει κοινωνικό και σε δημόσιο έλεγχο. Μιλάτε για το 51%. Ναι, αυτό για την πλειοψηφία του ελέγχου. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια αντίστοιχη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ, που κατά αντανάκλαση πηγαίνει και στην ΕΙΑΘ, στη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε, εξασφαλίζει σε δικαστικό επίπεδο, σε νομικό θεσμικό επίπεδο, τότε δεν θα υπάρχει παραχώρηση ή ιδιωτικοποίηση του 51%. Άρα λοιπόν θα παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο το νερό. Από εκεί και μετά υπάρχει πράγματι η μεταφορά των δύο εταιριών αυτών από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπερταμείο. Που κατά την δική μου εκτίμηση, από εκεί που ήταν να πουληθούν για να δοθούν προς το χρέος, τώρα πια πηγαίνουν σε ένα φορέα με βάθος χρόνου 99. Χρόνια που μπορεί να δει αξιοποίηση και κοινή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου και δεν συνδέεται μονοσήματα με το χρέος αλλά και με άλλες, αν θέλετε, επενδυτικές ή κοινωνικές λειτουργίες της χώρας. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Νομίζω ότι είναι δυνατόν να ανοίξει τώρα μια συζήτηση. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα ή δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Πάντως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν βγαίνει στην επικαιρότητα από τι κάπου δηλαδή. Νομίζω ότι για τις δύο περιπτώσεις αυτές μπορούμε να δούμε το πλέον ποσό, το πλέον ποσοστό. Διασφαλίζοντας ότι δεν θα συζητήσουμε πουδενή για το 50%. Λοιπόν. Να δούμε, δεν είναι το 49, μπορεί να είναι πολύ λιγότερο, 15-16, γιατί ένα κομμάτι είναι ήδη στο χρηματιστήριο ή σε ιδιωτικές εταιρείες. Στην Θεσσαλονίκη είναι σίγουρο ότι αυτό αφορά ένα μικρό ποσοστό, 15-16%. Να δούμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις αν υπάρχουν δυνατότητες προσέλκυσης κάποιων πόρων που μπορεί όμως να είναι και αυτοδιοικητικών. Δεν είναι ανάγκη να είναι ή κοινωνικών κεφαλαίων. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή μόνο σήμαντα να είναι να πουλήσουμε ένα κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που αξίζει περισσότερο να συζητήσουμε είναι οι εταιρείες αυτές να παραμένουν βιώσιμες. Ήδη εκπονούν αυτή τη στιγμή business plan και έχουμε μελέτες βιωσιμότητας για να είναι σταθερές και να μην χρειάζονται το πατερούλι κράτος να προσθέτει πάντα πόρους για να καλύπτει ελλείμματα και ρουσφέτια ή οποιασδήποτε άλλες, αν θέλετε, ανήθικες πολιτικές εφαρμοζόντουσαν. Το δεύτερο είναι να έχουν καλό νερό, γιατί το ποιοτικό νερό πλέον θα είναι υποχρεωτική προδιαγραφή και θα ελέγχονται και από το κράτος οι εταιρείες αυτές και όλες οι ΔΕΙΑ. Και το τρίτο είναι να έχουν κοινωνικά τιμολόγια. Ήδη συζητάμε για μια νέα τιμολογιακή πολιτική σε επίπεδο χώρας, η οποία θα εξασφαλίζει και στις κοινωνικές ομάδες ευαίσθητες χαμηλό τιμολόγιο, αλλά και σε αυτούς που είναι σόφρονες περιβαλλοντικά. Δηλαδή, όσοι καταναλώνουν λίγο, όσο απαιτείται, θα είναι στην πιο χαμηλή κλίμακα τιμολόγηση και αυτό θα ελέγχεται πλέον από την πολιτεία. Άρα, αντί για τον μπαμπούλα της ιδιωτικοποίησης, εγώ τώρα βάζω μια άλλη, τελείως διαφορετική, πολύ πιο ωφέλιμη για τους πολίτες συζήτηση, την οποία την ανοίγουμε με όλες τις ΔΕΙΑ και τις δύο μεγάλες αυτές εταιρείες, έτσι ώστε να είναι και περιβαλλοντικά σωστές, αλλά και κοινωνικά να έχουν, αν θέλετε, όχι κόστος, αλλά και όφελος για τον πολίτη. Έχουμε εξασφαλίσει ποιο κομμάτι πάει στους ιδιώτες και ποιο μένει στο δημόσιο? Διότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και λένε ότι το δεν κομμάτι πηγαίνει... το οποίο είναι συντήρηση δικτύων που είναι και κοστοβόρο τεράστιο κτλ. Να μείνει στο δημόσιο. Και το άλλο κομμάτι που είναι και το πιο ουσιαστικό και είναι και το φιλέτο, το εισπρακτικό, να πάει στον ιδιώτη. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για παραχώρηση τμήματος σε ιδιώτη αυτή τη στιγμή. Ούτε καν στο επίπεδο το οποίο το αναφέρετε. Θεωρώ ότι πρέπει να το αποκλείσω δημόσια αυτό. Αντιθέτω, σας λέω ότι αυτό το οποίο κατοχυρώνεται είναι και ο δημόσιος έλεγχος στην πλειοψηφία των εταιριών αυτών. Άρα λοιπόν
σε όλες τις δραστηριότητες, είτε τις πρακτικές είτε κατασκευαστικές, θα είναι ο δημόσιος έλεγχος που θα κυριαρχεί. Και από την άλλη μεριά θα υπάρχουν στο τιμολογιακό επίπεδο και στο περιβαλλοντικό πολλά περισσότερα ωφέλη για την πολιτεία και τον πολίτη. Να γυρίσω πάλι στο πρώτο θέμα, όχι με τα ραδιενεργά, αλλά με αφορμή αυτό το πράγμα, επειδή μιλήσατε για δασικούς χάρτες και είπατε πολιτικά οικονομικά συμφέροντα. Αν υπάρχουν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα όλα αυτά τα χρόνια, στο κομμάτι σκουπίδια. Και στο κομμάτι χωματερές. Μα γι' αυτό η χώρα μας είναι η πρωταθλήτρια της Ευρώπης στα πρόστιμα. Ακριβώς είναι λοιπόν. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι? Η χώρα μας δυστυχώς. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Βρίσκεται στην τελευταία θέση της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρώπης. Και δυστυχώς αυτό το λέω διότι και θεσμικά αυτό αποτυπώνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στην πρώτη θέση των περιβαλλοντικών προστήμων της Ευρώπης. Γιατί έχουμε πρόστιμα και για τις ανεξέλεγκτες χωματερές. Αν δεν κάνω λάθος, τα πρόστιμα αυτά υπερβαίνουν τα 37-38 εκατομμύρια. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά έργα με τα λεφτά αυτά. Μην σας πω, μια ολόκληρη περιφέρεια θα μπορούσε να κάνει σύγχρονες υποδομές ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων. Και έχουμε πρόστιμα και για τα επικίνδυνα αποβλήτα, για αυτά που σας είπα, τα ιστορικά, τοξικά, τα οποία βρίσκονται για χρόνια στις αυλές εργοστασίων. Ουσιαστικά φρενάροντας και την οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν είχαμε μόνο το πρόβλημα ότι πληρώναμε πρόστιμο. Ακριβώς. Ούτε το ότι πολιτικά κλείναμε τα μάτια μας για να κάνουμε τάχατες χατήρια. Αν κάποιος ήθελε να κάνει ένα χατήρι σε μια βιομηχανία και έτσι εναπόθετε στην αυλή της τα απόβλητα, τώρα της έχει κάνει ζημιά. Διότι αυτή η βιομηχανία σε περίοδο κρίσης, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πολλές επενδύσεις, υποχρεούται να πληρώσει για να τα βγάλει στο εξωτερικό. Άρα η χώρα μας χάνει και λεφτά και πόρους. Διότι κάποια από αυτά τα υλικά, οι σκορίες παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή τα πετρελοειδή. Δεν είναι υλικά τα οποία δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Τώρα όμως τροφοδοτούν περιοχές σαν το υπέδαφος του Ασοπού. Αυτό είναι το καθεστώς της Ελλάδας στα απόβλητα. Αυτό που μπορώ να σας πω λοιπόν είναι ότι εμείς έχουμε ολοκληρώσει όλους τους περιφερειακούς σχεδιασμούς, παρότι η χώρα μας ήταν σε δύσκολη στιγμή το 2015 και το 2016. Έχουν τελειώσει όλοι οι σχεδιασμοί στερεών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. Έχουν περάσει όλοι σε ΕΦΕΚ με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουμε ήδη 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε έργα περιβάλλοντος σε όλους τους Δήμους για να υπάρχει επιτέλους ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ασφαλή διάθεση. Και έχουμε για πρώτη φορά ένα εθνικό σχεδιασμό επικινδύνων. Και υπάρχουν ήδη και πόροι για να ξεκινήσει και η βιομηχανία να επενδύει στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν μια ερώτηση ακόμα, με την ευκαιρία που είσαστε εδώ, την παρουσία σας. Διατελέσατε πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής που διερεύνησε αυτές τις σχέσεις ανάμεσα στις τράπεζες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στους πολιτικούς. Και βγήκε ένα πόρισμα. Για πείτε μας λοιπόν, για αυτή την τριγωνική σχέση. Νομίζω πολύ περιληπτικά, γιατί όλα αυτά θα τα πούμε και την Τετάρτη στη Βουλή. Η Εξεταστική Επιτροπή απέδειξε όλα αυτά που συζητάγαμε είτε στα στούντιο πριν τις εκπομπές, είτε στα καφενεία. Υπήρχε μια σαφέστατη τριγωνική σχέση και πολύ σοβαρή πολιτική ευθύνη αλλά και ποινική ευθύνη σε πολιτικούς, και αυτό έχει προκύψει από το πόρισμα της Εξεταστικής, διότι είτε διορίζοντας πολιτικά πρόσωπα στις διοικήσεις των τραπεζών, είτε με τη δανειοδότηση των κομμάτων, στείνανε μια συνεννόηση, ένα τρίγωνο συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων και διοικητών των τραπεζών, των τραπεζικών στελεχών και των μέσων ενημέρωσης, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να κανονίζεται όλη η πολιτική ατζέντα σε ένα κλειστό δωμάτιο και να καθοδηγείται η ελληνική κοινωνία και να αναπαράγεται ένα πολιτικό σύστημα. Ακούστηκαν πρωτοφανή πράγματα, ότι τα δάνεια δίνονταν με αέρα σε ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ότι υπήρχε αθέμητος ανταγωνισμός και δάνεια χωρίς εγγυήσεις, ότι υπήρχε συμμετοχή μέχρι και δικαστικών στο τρίγωνο αυτό. Και όλα αυτά δεν τα είπαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τα είπαν οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες των μίντια, τα είπαν μέσα στην Επιτροπή. Και βέβαια αυτό που αποκαλύφθηκε ήταν ότι κάθε τετραετία το ύψος δανεισμού των κομμάτων κατά κάποιο τρόπο διπλασιαζόταν και τριπλασιαζόταν. Ανέβαινε μια βαθμίδα κάθε τετραετία και συνέπεπτε κατά τυχαίο τρόπο με τις εκλογικές περιόδους. Ουσιαστικά τα κόμματα, μπορώ να σας βεβαιώσω, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, χρηματοδότησαν τις προεκλογικές εκστρατείες για όλη την περίοδο από το 2000 στο 2010 μέσα από δάνεια τα οποία συνεχώς φουσκώνανε, δημιουργώντας εικονικές εγγυήσεις. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν και στην περίπτωση των μίντια να υπάρχουν δάνεια χωρίς εγγυήσεις. Αυτή τη στιγμή από το 1,7 δις που εξετάσαμε, τα μισά να είναι μη εξυπηρετούμενα, να είναι ληξιπρόθεσμα. Στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχουμε περίπου 420 εκατομμύρια ανεξόφλητα που δεν μπορούν να πληρωθούν και έχουν σταματήσει εδώ και 5 χρόνια. Ενώ για κάποιες περιπτώσεις αποκαλύφθηκαν σοβαρότατα παραπτώματα εξαιτίας της Επιτροπής. Το δάνειο του κ. Μητσοτάκη στον κ. Καχανίων και το συνεπακόλουθο δάνειο από την Παγκρίτια Τράπεζα συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύφθηκαν γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα ρώτησαν στην Εξεταστική. Η περίεργη μεταφορά δανείων μεταξύ εταιριών και στην περίπτωση του πρώτου θέματος και στην περίπτωση του ΔΟΛ αποκαλύφθηκαν γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα ανακάλυψαν σε δανειακές συμβάσεις. Όλα αυτά θα έρθουν στη Βουλή την Τετάρτη και θα πρέπει να πάνε και στην εισαγγελία. Πέστε μου το που έχει ουσία. Ας πούμε, να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι τα αφεντικά τα κάνανε μαντάρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
υπάρχουν δυνατότητες. Η κυβέρνηση στοχεύει στο να προσπαθήσει να βρει λύσεις, να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει θέσεις εργασίας των εργαζομένων που στο τέλος πληρώνουν, ας πούμε, αστοχίες ή πολιτικές ή απατεωνιές άλλων. Μα είναι προφανές, κύριε Θαράκη, ότι οι εργαζόμενοι δεν φταίνε για τις επιλογές των ιδιοκτητών σε οποιαδήποτε επιχείρηση και αν γίνεται κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν εμείς μέσα σε αυτό το τιτάνιο έργο που έχουμε αναλάβει, δυστυχώς η ανεργία έχει φτάσει στο 27-28% συνολικά στη χώρα μας. Ήτανε τιτάνιο το έργο το 2016 να μειωθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και σε κάθε επιχείρηση και σε επιχειρήσεις του τύπου εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε με νόμιμο τρόπο να υπάρχει κάλυψη από τη μεριά του ιδιοκτήτη. Δυστυχώς και στην περίπτωση του ΔΟΛ δεν υπήρχε καμία εγγύηση από τη μεριά του ιδιοκτήτη. Είναι η περίπτωση τη εγγύηση με αέρα. Ακριβώς για τέτοιο δάνειο, για το συγκεκριμένο όμιλο, ο γιος του ιδιοκτήτη είπε στην Εξεταστική Επιτροπή και διευθύνων σύμβουλος του ΔΟΛ ότι δόθηκαν εγγύηση με αέρα. Δεν μπορούμε εμείς να φταίμε, η ελληνική κοινωνία να φταίει για το ότι οι επιχειρηματίες ή οι τράπεζες δανείζαν με αέρα. Για τους εργαζόμενους όμως θα πρέπει ή να βρεθεί ένας άλλος επενδυτής, αν δεν έχει ο ιδιοκτήτης κεφάλαια, ή να μπορέσουν να προστατευτούν από την εργατική νομοθεσία, διότι εμείς δεν θέλουμε ούτε στον χώρο της ενημέρωσης, αλλά πολύ περισσότερο σε κανένα χώρο άλλον να δημιουργείται ανεργία. Τα δάνεια με αέρα δημιουργούν την ανεργία και αυτές ήταν οι επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων που αποκαλύπτονται και με πολιτικές, αλλά και με κακουργηματικές ευθύνες πλέον στην Εξεταστική Επιτροπή. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας καλημερίζουμε. Λοιπόν, πολλά θέματα. Σύντομο διάλειμμα. Καλή εβδομάδα. Σύντομο διάλειμμα, ναι.